Καλημέρα, δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα όταν λύνονται οι παρεξηγήσεις. Τα πάντα είναι κατευχήν Θεού. Ήθελα και εγώ να πω μια καλημέρα, μια καλημέρα στους ακροατάς και στον, επειδή έχουμε τον πιο καλό μεσίτη, τον πιο καλό υδραυλικό, έχουμε και τον πιο μάχημο δημοσιογράφο. Ποιος που λέγεται Στέφανος Δαμιανίδης, που στηρίζουμε τις ελπίδες μας, μήπως μπορέσουμε και ανακόψουμε αυτή την τρελή πορεία που αργά, σταθερά και δεν ξέρω πώς αλλιώς ήταν ένα τριπλό μήνυμα που έστελνε στην τηλεόραση και μας είχε βομβαρδίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ήθελα να το πω ότι η κατάσταση η οποία βαδίζουμε δυστυχώς δεν έχει επιστροφή αν δεν μεσολαβήσει ο Άγιος Θεός. Μακάρι, μακάρι να μεσολαβήσει ο Άγιος Θεός μας, ο Τριαδικός μας Θεός και να βάλουμε κι εμείς λίγο το χέρι μας σαν άνθρωποι, ο καθένας, ως δημοσιογράφος εγώ, ως γιατρός εσείς, ως πολύτεχνος, γιατί αυτή είναι η ιδιότητά σας που σας αρέσει να την επισημαίνουμε κάθε φορά. Ο πρώτος τίτλος της ζωής σας. Και επειδή ακριβώς θέλω να. Θα πούμε πολλά σήμερα, έχουμε τον χρόνο να τα αναλύσουμε, γιατρέ μου. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο το έβαλα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Εμένα προσωπικά μου προκάλεσε αλγινή εντύπωση να έχει περάσει τέτοιος νόμος. Νόμος ο οποίος ουσιαστικά επιτρέπει την αιμομιξία. Και θα σταθώ λίγο σε μια τοποθέτηση που έκανε ο αναπληρωτής καθηγητής αστικού δικαίου της νομικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Νικολακόπουλος. Νικολόπουλος. Ο κύριος Παναγιώτης Νικολόπουλος. Ναι. Έτσι ακριβώς, ο κύριος Παναγιώτης Νικολόπουλος. Για αυτό το νόμο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ουσιαστικά, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, εκτός αν εσείς μπορείτε να μας το δώσετε, μήπως εννοεί κάτι άλλο, θέλει να πει κάτι άλλο ποιητής, επιτρέπει την αιμομιξία. Το ακούμε και θέλω το σχόλιο σας. Το σχόλιο μου είναι μισό λεπτό να τα ακούσουμε λίγο, να ακούσουμε τη δήλωση και ναι, να πάρω το σχόλιο σας. Περιμένουμε. Ναι, ναι. Προβλέφθηκε η δυνατότητα να γίνεται δωρεά σπέρματος ή οαρίου μεταξύ συγγενών σε πλάγια γραμμή. Χωρίς να είναι, έχει διάκριση αν είναι εξαίματος ή εξαχιστίας. Οπότε, συγγενή σε πλάγια γραμμή εξαίματος είναι τα αδέρφια, τα πρώτα ξαδέρφια, οι θείοι και τα νύψια. Πρόκειται για αιμομιξία. Το οποίο δεν το πήρε κανείς χαμπάρι από τον ελληνικό λαό, δεν γράφτηκε πουθενά, δεν ακούστηκε και είναι αμφίβολο αν και οι περισσότεροι βουλευτές που το ψήφισαν το κατάλαβαν. Προσωπικά βρέθηκε ας πούμε να εμφανιστώ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Ξέρετε, υπάρχουν οι επιτροπές της Βουλής που πριν πάει στην Ολομέλεια ένα νομοσχέδιο συζητιούνται εκεί και καλούνται διάφοροι φορείς. Οπότε εγώ εμφανίστηκα εκ μέρους της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου να πω τις απόψεις. Και είπα τη λέξη αιμομιξία. Λοιπόν, ούτε ο Υπουργός Πλεύρης, ούτε ένας βουλευτής έκανε το παραμικρό σχόλιο. Και αυτό ψηφίστηκε έτσι και πέρασε έτσι. Οι μόνοι δηλαδή που αντιδράσαμε ήμασταν εμείς οι διδάσκοντες οικογενειακό δίκαιο, οι επιστημονικές ενώσεις μας, οι δικηγορικοί σύλλογοι. Κάναμε και μια εκδήλωση τον Ιανουάριο και μάλιστα ο Υπουργός, που είναι γνωστός για την ιδεολογία του κλπ., είπε ότι οι καθηγητές του οικογενειακού δικαίου είναι συντηρητικοί. Είναι συντηρητικοί οι καθηγητές. Κύριε Σαντζόπουλε, σας ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή. Ακούστε να δείτε. Όλα τα θέματα αυτά τα οποία ενσκύπτουν καθημερινά έχουν σκοπό στην αποδιοργάνωση και αποπροσανατολισμό για οικογένεια. Τώρα μιλάμε για το σπέρμα κάποιου ανθρώπου ο οποίος θα το δώσει για να μπορέσει να συνεχιστεί το είδος. Κάποια στιγμή όμως, επειδή σε όλα τα θηλαστικά υπάρχει αιμομιξία, ξεκινώντας από τον άνθρωπο και καταλήγουμε στα διάφορα ζωντανά, ακόμα και στα γουρούνια να σας το πω έτσι απλά, είναι πολύ κακό η μάνα με το γιο να κάνει συνέβρεση για να μπορέσει να αποκτήσει καινούργια παιδιά. Βγαίνουν προβληματικά. Νομίζω όμως ότι έχει δύο σκέλη αυτή η ερώτηση. Το ένα σκέλος είναι πρώτον ότι θέλουν να δημιουργήσουν παιδιά για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Όχι όμως για αυτούς που φυσιολογικά βλέπουν μια οικογένεια. Διότι η οικογένεια στηρίζεται στον πατέρα και στη μητέρα. Δεν στηρίζεται ούτε στο γονέα Α ούτε στο γονέα Β. Και ο γονέας Α μπορεί να είναι ένας άνδρας και ο γονέας Β να είναι πάλι ένας άνδρας. Να δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες που 5.000 χρόνια μέχρι τώρα υπάρχει αυτή η φυσιολογική εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους, να τη δημιουργήσουν και να την κάνουν όπως θέλουν.
θα θυμάστε το παιδί του Σολίνα, όπως ονομαζότανε, και είχαν βγάλει μία προβατίνα, η οποία βέβαια δεν ευόδωσε και πέθανε πολύ γρήγορα. Την τόλη. Διότι τίποτε δεν είναι φυσιολογικό πάνω σε αυτή την κατάσταση. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι η αιμομιξία προέρχεται από τα κύτταρα τα οποία υπάρχουν σε έναν οργανισμό και ο οποίος υπάρχει σε λανθάνουσα μορφή στην οικογένεια, σε αυτό το πλάγιο τομέα που είπε ο κύριος Παναγιώτης, και τα οποία με το που θα συνευρεθούν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν την ανομαλία, θα μπορέσουν να δημιουργήσουν όλες αυτές τις καταστάσεις που βλέπουμε καθημερινά να γεννιόνται από παιδιά που δυστυχώς η επιστήμη δεν μπορεί να τα βοηθήσει μέχρι τέλους. Γιατρέ μου, συμφωνώ μαζί σας, οριζοντίως και καθέτως στην τοποθέτησή σας. Απλά πρέπει να πληθύνουν οι φωνές, όπως η δική σας, οι οποίες τοποθετούνται. Και μου στέλνει μήνυμα τώρα η συνάδελφός σας γιατρός, η Εύη Κιαγιά, που την έχουμε εδώ πέρα και στο ραδιόφωνο. Την εκτιμώ και την ακούω με προσοχή. Και μου λέει ότι με τις αιμομιξίες γίνονται, λέει, τερατογενέσεις. Και έτσι είναι. Αυτό γνωρίζω εγώ. Εκεί θα ήθελα να καταλήξω. Ναι. Ότι αυτό όμως ο σκοπός, εγώ το βλέπω λίγο μετά από 100 χρόνια. Mm-hmm. Αυτές οι τερατογενέσεις θα πούνε ότι δεν είναι φυσιολογική η συνέβρεση του αρσενικού με του θηλυκού οαρίου και να προχωρήσουμε στη ρομποτοποίηση του ανθρώπου και να φτιάχνουν αυτοί κάποια άτομα τα οποία θα τα ελέγχουν και θα μπορούν με ένα κουμπί ή με ένα λόγο να ρυθμίζουν τις καταστάσεις της ζωής μας. Mm-hmm. Εγώ το βλέπω λίγο πιο μακριά. Ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουν οι τερατογενέσεις, γιατί αιμομιξία πράγματι σημαίνει και έχει αποδειχθεί τερατογένεση. Και τερατογένεση τι είναι? Μπορεί να γεννηθεί χωρίς χέρια, μπορεί να γεννηθεί, που λέω λόγος, χωρίς αυτιά, να γεννηθεί τυφλό, όλα αυτά εδώ, να γεννηθεί με εγκεφαλική ανεπάρκεια, όλα αυτά είναι τερατογενέσεις. Είναι καταστάσεις για τις οποίες ο Θεός εύχομαι να μην το επιτρέψει. Να δώσω μία είδηση για να πάμε παρακάτω λίγο την κουβέντα μας, γιατί διαβάζω τώρα και πραγματικά είναι θλιβερή αυτή η είδηση. Πριν από λίγη ώρα είχαμε τροχαίο δυστύχημα στον κόβο Αρδανίου, αυτό είναι πάνω στον Εύρο μας, όταν διακινητής λαθρομεταναστών, γιατρέ μου, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα, έπεσε πάνω σε Έλληνα οδηγό, ο οποίος βρήκε ακαρίο θάνατο. Και βλέπω μπροστά μου τις φωτογραφίες και είναι πραγματικά τραγικές. Είναι τραγική είδηση. Έλεος. Δηλαδή... Αυτό είναι απάντηση. Εισαπάντηση αυτών που λένε ότι δεν περνάει κανένας. Πραγματικά. Ούτε κουνούπι δεν περνάει, λέει. Πραγματικά. Μας κοροϊδεύουν στα μούτρα και δυστυχώς εμείς καθόμαστε και τους ακούμε. Πραγματικά. Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο. Στα μούτρα μας τα είπαν ότι θα ξεκινήσει τολμηρά και δυναμικά η αλλαγή της Ελλάδος. Κανένας δεν φαντάζεται όμως αυτή η αλλαγή πώς θα γίνει. Ο θάνατος της Ελλάδας ξεκινάει. Ο θάνατος της Ελλάδας και μιας εδώ και αρκετά χρόνια, από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά τώρα τα τελευταία δύο χρόνια αυτός ο θάνατος έχει γίνει και πολύ ευνίδιος, γιατρέ μου. Για να έρθουμε λίγο. Ευνίδιος θάνατος, αναφέρεστε τώρα σε αυτό το οποίο έχει αρχίσει και δημοσιεύεται στο πρωτόκολλο του θανάτου. Αυτό το οποίο δημιουργήθηκε με εκείνη την κατ' εμένα κακώς ορισμένη ως πανδημία. Διότι πανδημία σημαίνει πεθαίνει το 30% του πληθυσμού και όχι έτσι όπως εξελίχθηκε ο θάνατος από τον από COVID. Ναι. Διότι ο COVID, το είπαμε πολλές φορές, είναι ένας ρινοϊός, ένας ιός ο οποίος ξεκινάει από τη μύτη, είναι εισπνεώμενος και εάν βρει κατάλληλες συνθήκες προχωράει και προς τα πνευμόνια δημιουργώντας μια πνευμονία. Όμως το πρωτόκολλο του θανάτου, και το έχω αντιμετωπίσει σε πολλά άτομα τα οποία βρέθηκα κοντά τους ως ιατρός, δημιουργήθηκε για να μπορέσει να ελαττώσει τον πληθυσμό της γης. Θέλετε το πιστεύετε, το πιστεύετε. Θέλετε δεν το πιστεύετε και λέτε ότι είμαι τρομολάγνος, πείτε μου όπως θέλετε. Εμείς δεν Εκείνο έχουμε... που έχει σημασία είναι πάντως, το λέω συνέχεια, στην Ελλάδα κάθε χρόνο πεθαίνουν περίπου 120.000 άτομα. Κάθε χρόνο. Δυστυχώς βέβαια γεννιούνται 80.000. Αυτές από τις 120.000 περίπου στα 3 χρόνια είχαμε 10.000 από COVID που ήταν χαρακτηρισμένα από COVID από αυτής, από το πρωτόκολλο θανάτου. Οι 10.000 στις 120, πείτε μου εσείς τι ποσοστό είναι.
για να κάτσουμε και να κάνουμε όλα αυτά τα οποία δημιουργήσανε και φτιάξανε, και το λέω και ντρέπομαι ως ιατρός, ότι η ιατρική επιστήμη δυστυχώς δεν βοήθησε τον συνάνθρωπό μας. Δυστυχώς δεν το βοήθησε, και θα πρέπει κάποια στιγμή η ιατρική επιστήμη για αυτά τα οποία είπε, γιατί και το πρωτόκολλο θανάτου το σιγοντάρισε, και τα πειραματικά σκευάσματα τα σιγοντάρισε, και τις υποχρεωτικότητες σιγοντάρισε. Κάποια στιγμή θα πρέπει η επιστημονική κοινότητα που σιγοντάρισε όλα αυτά τα δυστοπικά και αντισυνταγματικά και αντιδημοκρατικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν, για να μην πω και τα lockdown και τα rapid test. Ακόμα μέχρι και σήμερα οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί κάνουν 2 rapid test την εβδομάδα. Βέβαια, αυτή είναι ο κίνδυνος της κοινωνίας μας. Ναι, ο κίνδυνος ο θάνατος. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κάτσει στο σκαμνί. Συμφωνώ απόλυτα. Και να πω κάτι σε αυτό που το είπα, συγγνώμη. Δύο πράγματα, λίγο να το ολοκληρώσω αυτό. Δύο πράγματα, επειδή είχα προσωπική επικοινωνία με έναν φίλο μου που νοσηλεύθηκε σε ένα νοσοκομείο εδώ στο Φοίνικα, ήθελα να σας πω το εξής, ότι υπήρχε ένα πρωτόκολλο θανάτου από την αρχή. Πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα, δεν τον δίναν 2 μέρες ούτε φαΐ ούτε νερό, με ανοιχτά τα παράθυρα μέσα στο χειμώνα για να μπαίνει το οξυγόνο. Και φυσικά χωρίς θέρμανση. Και φυσικά ο άνθρωπος, ευτυχώς για αυτόν, γλίτωσε. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά άτομα τα οποία μαζευόταν στα νοσοκομεία με ένα πολύ μικρό πρόβλημα, γιατί τους είχε τρομοκρατήσει αυτό το πράγμα που λέγεται τηλεόραση με τους τρομολάγνους δημοσιογράφους. Εξαιρείστε φυσικά εσείς. Και δημιουργούσε, και με το παραμικρό πήγαινε στο νοσοκομείο. Και ενώ θα μπορούσε να υπάρχουν 2 πυρήνες σε όλη τη Θεσσαλονίκη, το Λιμωδόν, το οποίο ένας εκλεκτός υπουργός το έκλεισε, ονόματι Γεωργιάδης, το έκλεισε, θα μπορούσαν να πηγαίνουν εκεί, λιμώδης νόσος είναι αυτό. Θα μπορούσαν να πηγαίνουν εκεί πέρα, να μαζευτούν εκεί πέρα, να κρατηθεί ο ιός σε εκείνο το σημείο της Θεσσαλονίκης και να μην εξαπλωθεί όπως πήγε σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να αρρωστήσουν πάρα πολλοί άνθρωποι από την γρίπη αυτή, την ίωση τέλος πάντων, την οποία είχαν κάνει. Εγώ θέλω να πω σε αυτό το σημείο, γιατί αυτή το δικό μου το συνάφι, γιατρέ, το δικό μου το συνάφι, γιατί και το δικό μου το συνάφι πρέπει να κάτσει σκαμνή. Όποιος μιλούσε για το πρωτόκολλο το συγκεκριμένο ή μιλούσε και για όλα τα υπόλοιπα τέλος πάντων, τα οποία εμείς εδώ πέρα τα αναδείξαμε στον Focus FM, αυτομάτως ήταν δημόσιος κίνδυνος, αυτομάτως έκανε διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ο ομιλών έχει καθίσει στο έδρανο του δικαστηρίου, γιατί με κατηγόρησαν για διασπορά ψευδών ειδήσεων, για μια πληροφορία που μου την είχε δώσει γιατρός, συνάδελφός σας, από τη Δράμα, για παρενέργειες των σκευασμάτων. Επίσης, ο δικηγόρος, ο Νίκος Αντωνιάδης, πριν από λίγες ημέρες αθωώθηκε και μιλούσε ανοιχτά, αυτός και αν δεν μιλούσε ανοιχτά, για το πρωτόκολλο του θανάτου, και τα είπε και μέσα στο δικαστήριο. Αλλά παρά το γεγονός ότι κατηγορείται για διασπορά ψευδών ειδήσεων, αθωώθηκε και τώρα έχει βάλει πλώρη για να κάνει και μηνύσεις για να καθίσει στο σκαμνί Βασιλακόπουλος, Παγώνιδες, Καπραβέλους κτλ. Όλα αυτά θα το παρακολουθούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα υπογράψουμε όλοι. Έτσι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν με ενδιαφέρει άμα είναι συνάδελφος. Για μένα κάνανε κακό στους πολίτες της Ελλάδος. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να σας πω, παρακαλώ, εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, ναι, για 2 πράγματα, και γι' αυτό είχα αρχίσει ως ιατρός και έπαιρνα στροφές ανάποδες. Τι θα πει το ακαταδίωκτο σε κάποιους γιατρούς? Εγώ δηλαδή, αν τυχόν κάνω μια επέμβαση και δεν πάει καλά, ναι, δεν με κυνηγάει το δικαστήριο? Προφανώς. Εκεί γιατί να μην έχω εγώ ακαταδίωκτο? Και το δεύτερο, το πιο σημαντικό, εκλεκτέ μου φίλε Στέφανε, ναι, ήταν ότι δεν επιτρέπανε να κάνεις νεκροψία. Τους τυλίγανε στο σελοφάν αυτό εδώ που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ και τους θάβανε τους ανθρώπους. Κλαίω για αυτό το πράγμα. Ούτε καν τους διαβάζανε. Τέτοιο πράγμα για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Αυτή την τρομοκρατία όμως που ζήσαμε, να ξέρετε ότι θα έρθει κάτι πιο σοβαρό. Τολμηρά, δυναμικά, και όπως άλλος υπάρχει το σλόγγαν αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Και μπροστά. Και μπροστά. Μπροστά πού όμως? Να έχουμε δηλαδή αιμομιξίες? Όχι. Αυτό είναι μπροστά. Μπροστά. Το να έχουμε να παντρεύονται άνθρωποι οι οποίοι 3.000 χρόνια και παραπάνω δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, τώρα πρέπει να τα αλλάξουμε? Γιατί είναι κάτι καινούριο? Πάντοτε υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν ομοφιλοφιλικές τάσεις. Και θέλετε να σας πω κάτι? Όταν ήμουν φοιτητής, το βιβλίο της ψυχιατρικής έλεγε ότι η ομοφιλοφιλία είναι μία πάθηση. Την έβαζε μαζί με την παιδοφιλία, με τη ζωοφιλία. Βλέπετε όμως
ότι όλα αυτά τα πράγματα προσπαθούν να τα συνενώσουν. Ούτε η ζωοφιλία εδώ, υπάρχουν στο εξωτερικό που θέλουμε να τους μοιάσουμε εμείς αυτούς τους, να μην χαρακτηρίσω τέλος πάντων, να τους μοιάσουμε να κάνουν τη ζωοφιλία να την κάνουν νομιμότητα. Αυτό, γι' αυτό θέλουν να έχουμε ζώα, πώς το λένε, παρέας στο σπίτι μας. Έχουμε ξεχάσει το πρόβλημα του ανθρώπου και το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει, εντάξει, ζώα είναι, ζώα είναι. Τα ζώα, εγώ Στέφανε, λέω κάτι που λέγεται και στο Άγιον Όρος, δεν έχουν ψυχή. Έχουν μόνο λογική και λειτουργούν με το ένστικτό τους. Δεν έχουν καμία σχέση με την ψυχή, αλίμονο. Αλλιώς θα πιστεύαμε ότι άμα πεθάνω εγώ θα πάω στη θέση ενός σκύλου, ενός ποντικού, ενός γουρουνιού. Όποιος το δέχεται αυτό, ας το κρατήσει και να εφαρμόζει αυτό το οποίο τους συμβουλεύουν. Ναι. Τώρα που αλλά πάτε... είναι τραγικό το ότι δεν κάνανε νεκροψία γιατί θα φαινόταν η γύμνια τους. Κατάλαβες. Απόλυτα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Απόλυτα. Και τρομοκρατήσανε Απόλυτα. Τον κόσμο. Και μπράβο σας γιατρέ που το επισημαίνετε και το σημειώνετε και το υπογραμμίζετε κιόλας ότι πάντοτε ήταν... το έλεγα αν με θυμίζεις. Το θυμάμαι. Από την πρώτη στιγμή το πρωτόκολλο θανάτου έχει περίπου 18 βήματα. Και τα 18 βήματα έχω μάρτυρα τη σύζυγό μου τη Χρυσή, ναι, η οποία της τα είχα πει. Και πραγματικά αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο. Ποια είναι τα 18 βήματα? Είναι αρκετά. Ξεκινάς από την πρώτη μέρα πώς σε χαρακτηρίζουν ως COVID. Που πηγαίνεις στο νοσοκομείο και εκεί πέρα με ένα απλό πυρετάκο σε κάνουν ένα τεστ, το οποίο τεστ πάντοτε ήταν θετικό. Πάντοτε ήταν θετικό. Δεν μας είπε όμως κανένας αν ήταν μόνο για το στέλεχος του κοροναϊού ή αν ήταν για όλα τα στελέχη των ρινοϊών. Οπότε, παίρνοντάς από τη μύτη, είναι πολύ φυσιολογικό να σε βγάλει ότι έχεις κάποια ίωση. Αυτή την ίωση λοιπόν θα μπορούσε να την... Συγγνώμη λίγο, αλλά σπίτι είναι αυτό και δουλεύει. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα μπορούσε αυτή την ίωση να την χαρακτηρίσει με οποιοδήποτε τρόπο. Τη χαρακτηρίζαν όμως όλοι COVID. Σε βάζανε μέσα και από εκεί που είχες ένα απλό πυρετάκο έφτανες κάποια στιγμή να διασωληνωθείς. Αυτά είναι τα βήματα. Δηλαδή σε αφήνα νηστικό, δεν σου δίνα νερό, γιατί στις ιώσεις πρέπει να πίνουμε παραπάνω νερό. Να κυκλοφορήσει ο οργανισμός μας, μόνο με την αυτοάμυνα θα μπορούσαμε να νικήσουμε. Και αυτό το οποίο έλεγε ο εκλεκτός κύριος Γάκης, τον οποίον απόλυτα συμφωνώ μαζί του, έλεγε ότι έπρεπε να είμαστε πιο πολύ έξω παρά μέσα στο σπίτι. Το οξυγόνο που σας είχα πει και τότε για τις μάσκες, τις διαολεμένες, που τους βλέπω ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο μόνος του κάποιος με μια μάσκα. Το περάσανε στην ψυχή μας. Το περάσανε στο φόβο μας. Πας οπουδήποτε και βλέπεις με τα γάντια και με μάσκα. Για ποιο λόγο? Έτσι θα ζήσουμε? Βάλτε μια άνω τελεία σε αυτό που το λέτε, γιατί έψαξα λίγο, επειδή χθες φιλοξένησα μια κοπέλα η οποία είχε κάνει το δρομολόγιο με το Intercity από Αθήνα Θεσσαλονίκη και δεν είχε air condition μέσα. Έμαθα, ναι, γιατί μίλησα και με κάποιους άλλους, γιατί μου στείλανε κάποια μηνύματα και ένας μου λέει, εσύ λέει Στέφανε, δεν το πιστέψεις. Υπήρχαν άνθρωποι που μέσα είχε γίνει σάουνα, λέει το βαγόνι, και υπήρχαν άνθρωποι που φορούσαν μάσκα. Εκεί έλεγα, εντάξει, τι να πω. Άμα φοράς μάσκα με τέτοιες θερμοκρασίες. Πάνω σε αυτό, εκλεκτέ μου Στέφανε, είχα μιλήσει και άλλη φορά στο ραδιόφωνο ότι έχοντας τη μάσκα αναπνέουμε την αναπνοή μας. Άρα το διοξίδιο το οποίο εκπέμπεται από τον οργανισμό μας τον ξαναεισπνέουμε. Αυτό έχει πολλαπλά μειονεκτήματα. Πρώτον, σε αρχίζει, σε θολώνει το μυαλό άμα έχεις λίγο παραπάνω διοξίδιο του άνθρακος από ότι έχεις οξυγόνο. Ναι. Δεύτερον, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό, αναπτύσσεται μία θερμοκρασία στο ρινοφάριγγα και προς την τραχεία, δηλαδή κατεβαίνοντας προς τα πνευμόνια, η οποία αυξάνει τη θερμοκρασία και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται πιο ευπρόσληπτο. Όλες οι ιώσεις θέλουν θερμοκρασίες κατάλληλες για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Αυτό το πράγμα θέλουν να πετύχουν. Δεν ξέρω αν το ξέρανε ή αν με μια απλή μάσκα μας δημιουργήσανε το θέμα ότι θα σώσουμε την κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, γιατρέ μου, γιατί τώρα μας στέλνει τηλεφωνία ένας ακροατής από την Άξο, με ενημερώνει η Δέσποινα Ιμποτίτση μέσα από την αίθουσα σύνταξης και λέει... Καλημέρα μου στην κυρία Δέσποινα. Σας άκουσε. Το μοναδικό κέντρο υγείας, λέει, που υποτίθεται ότι έχει δύο παιδιάτρους, σήμερα δεν υπάρχει κανένας. Απουσιάζουν και οι δύο. Τα περιστατικά φυσικά πάνε σε ιδιώτη γιατρό. Στην Άξο τώρα, ένα από τα νησιά με τους περισσότερους τουρίστες, και Έλληνες και ξένους. Να καλά, μην έχει παιδίατρο. Δεν έχετε καταλάβει ότι αυτό το μπροστά που θα πάμε
θα είναι ότι θα σταματήσει να υπάρχει κρατική υγεία. Αυτό, αυτό το εσύ δεν καταλάβατε ότι το έχουν διαλύσει και τα πάντα οδεύουν οι ισιδιώτες ιατρό. Μάλιστα. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό. Το έχουμε είναι καταλάβει, δυνατό, αλλά... σε μια Θεσσαλονίκη να μην λειτουργεί ένας αξονικός τομογράφος για ένα παιδάκι που αιμορραγεί από το αυτί και να πηγαίνει τελικά σε ιδιώτη αξονικό τομογράφο. Είναι δυνατόν να γυρίζει όλα τα νοσοκομεία ο γονιός με το παιδί? Αυτά τα πράγματα είναι κατάντια. Εγώ όμως χαίρομαι γιατί κάποιοι άνθρωποι δώσαν το 40% για να πάμε μπροστά. Είναι για να γελάμε, Στέφανε. Είναι το 40% είναι και αυτό λερωμένο, γιατρέ μου. Γιατί το 40%... Είναι μια άλλη ιστορία, μα θέλεις να τη συζητήσουμε. Άλλη φορά. Άλλη φορά. Θέλεις, είτε ψαρεύοντας είτε όχι. Πάρε και το σερέτη να μάθει πώς ψαρεύουν τα θράψαλα. Δεν μπορεί, δεν μπορεί αυτός. Έχω πληροφορίες ότι ξεκίνησαν τα θράψαλα, φαίνονται. Έχω αυτές τις πληροφορίες. Τώρα έχει φεγγάρι αυτή τη βδομάδα, αλλά από την άλλη εβδομάδα. Δεν έχει ακόμα, δεν έχει, να ξέρεις. Στο καρτάλι έχει. 20 κιλά πήραν λίγα, προχθές. Λίγα είναι, λίγα είναι. Δεν ζεστάθηκαν τα νερά. Τώρα, άμα αρχίσουν να ζεσταίνονται, θα κατέβουν προς τα... Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Να είσαι λοιπόν, καλά, γιατρέ. Είσαι πρόσεκτος, το γνωρίζεις. Εντάξει. Ήθελα να πω στον κόσμο να μην τρομοκρατείτε, να έχει εμπιστοσύνη μόνο στο Θεό. Μόνο ο Θεός μπορεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Και να μιλήσει λίγο σωστά και το Άγιον Όρος. Να αφήσει τα πολιτικά παιχνίδια και να μιλήσει σωστά. Σου έστειλα ένα βίντεο. Ξέρω, το είδα, θα το δω. Δεν το πρόλαβα να το δω, είναι μεγάλο το βίντεο. Θα το είναι δω. 48 λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Άκουσε το με προσοχή και θα δεις πού βαδίζουμε. Το Άγιον Όρος δυστυχώς έχει διχαστεί. Δυστυχώς. Το λέει κάποιος ο οποίος έχει πάει πάνω από 250 φορές στο Άγιον Όρος. Δυστυχώς. Με σπίτια, με κελιά, με μοναστήρια. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι μείνανε και επιμένουν στον Άγιο Θεό. Πρέπει να τους βρούμε. Τον Τριαδικό Θεό. Πρέπει λίγοι να τους βρούμε. Είναι αυτοί. Πρέπει να τους βρούμε. Να είστε καλά, γιατρέ. Πρέπει να τους βρούμε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ για την επικοινωνία. Και τι να πω, ο Θεός μαζί μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Focus 103,6.